Ένα κρουαζιερόπλοιο συνδέθηκε με ρεύμα για πρώτη φορά στο παλιό λιμάνι του Ρέικιαβικ κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής. Με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε πλοία από τις εγκαταστάσεις του λιμένα, αναμένεται να μειωθεί σημαντικά η ατμοσφαιρική ρήπανση αλλά και η χορύπανση από τα κρουαζιερόπλοια. Η διαδικασία αυτή σημαίνει ότι δεν θα χρειάζεται πλέον τα πλοία να χρησιμοποιούν τους κινητήρες δίζελ για να λειτουργούν ηλεκτρικά συστήματα επί του σκάφους. 7 έως 8.000 λίτρα καυσίμου θα καίγονταν κανονικά μέσα σε 12 ώρες. Κανονικά θα καίγαμε μεγάλη ποσότητα καυσίμων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν εκπομπές ρήπων στο Ρέικιαβικ και τον πλανήτη. Αλλά τώρα το γλιτώνουμε και όλοι όσοι οδηγούν πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο γνωρίζουν ότι επίσης είναι ακριβό. Με τη νέα σύνδεση, όλα τα κρουαζιερόπλοια που είναι σε θέση να συνδεθούν με την ηλεκτρική ενέργεια στην ξηρά θα μπορούν να το κάνουν στο παλιό λιμάνι του Ρέικιαβικ. Η ηλεκτροδότηση των λιμανιών είναι ζωτική σημασία για την ενεργειακή μετάβαση παγκοσμίως. Και παρόλο που αυτό δεν είναι το μεγαλύτερο βήμα, είναι ένα σημαντικό βήμα για το μαραθώνιο που έχουμε μπροστά μας. Ωστόσο, υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει ακόμα να γίνει, καθώς όλα τα λιμάνια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών πρέπει να προσφέρουν συνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας από την ξηρά έως το 2030.